εισηγητών με την κυρία Σακοράφα. Βεβαίως από εκεί, κυρία Σακοράφα, από το έδρανο, από το Μέρα 25. Από την παράταξη Μέρα 25. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την οικονομία του χρόνου, μια και χρειάζεται συνεχώς να πολυμέρετε το έδρανο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά σήμερα και κυρίως για το θέμα που αναπτύχθηκε στο θέμα της Παλαιστίνης. Και με αφορμή τα τελευταία λόγια του συναδέλφου που κατέβηκε μόλις από το Βήμα, θέλω κάποια στιγμή πραγματικά να γίνει μια συζήτηση για να πούμε τι σημαίνει κατοχή και τι είναι κατεχόμενος και να πούμε τι είναι τρομοκράτης και τι είναι αυτός που αντιστέκεται. Γιατί αυτά τα δύο πρέπει να τα ξεχωρίσουμε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πραγματικά πολιτικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όμως θα ήθελα να πάω στο θέμα που συζητάμε σήμερα, γιατί πραγματικά για μας δεν είναι ξεχωριστό, δεν ξεχωρίζει το θέμα της Παλαιστίνης, της Τουρκίας, των όλων αραβικών κρατών γύρω-γύρω σε σχέση με αυτό που πάμε να υπογράψουμε σήμερα. Είπα λοιπόν στην αρχή ότι η συμφωνία που συζητάμε προέκυψε από μια διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2016. Για μας είναι πραγματικά μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί έγινε μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση και από τις δύο πλευρές, και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να επαναλάβω την επισήμανση ότι από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής μέχρι τις περσινές εκλογές, η προηγούμενη Βουλή πραγματικά είχε ψηφίσει 48 διεθνείς συμβάσεις και φέρατε κι εσείς 20. Το ερώτημα είναι, υπήρξε άραγε προβληματισμός ή ένας δισταγμός ως προς την χρονική στιγμή κατάθεση στη Βουλή αυτής της συμφωνίας? Ή μήπως η κατάθεσή της είχε συνδεθεί με άλλα θέματα μεταξύ των δύο χωρών? Ή μήπως εμπλέκονται και άλλες χώρες, κύριε Πρόεδρε? Εν τέλει, μήπως έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες συγκεκριμένες ή υπήρχε σύνδεση με άλλα πρόσθετα σχέδια? Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήταν κρίσιμο ή τουλάχιστον χρήσιμο να έχουμε μια σχετική υπεύθυνη ενημέρωση. Όπως είπα, ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι σχέσεις μας με το Ισραήλ τοποθετούνται σε υψηλή ιεράρχηση και προτεραιότητα, πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Ανέφερε και πριν ότι η επιλογή της συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Και αναφέρθηκα στον πρόεδρο, τον κύριο Μιτεράν, όταν έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Και επειδή πραγματικά είναι μεγάλη σύμπτωση για τη σημερινή μέρα, η 1η Ιουλίου του 20 να έχει η θέση η κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου ως εναρκτήριο ορόσημο για την επέκταση της κυριαρχίας του Ισραήλ στους οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θα ήθελα να αναφερθούμε ιδιαίτερα στον κύριο Νετανιάχου, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ο κύριος Νετανιάχου. Θα τον αναφέρω πάλι στον Μπίμπι για να ακούει ο ελληνικός λαός ποιος είναι αυτός ο κύριος Μπίμπι που ακούγεται τόσες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίος ο ρόλος του, κύριε Πρόεδρε. Ο ίδιος έχει ένα μάλλον αβέβαιο προσωπικό μέλλον λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχει με την δικαιοσύνη. Δεν έπαψε ποτέ όμως την πολιτική του σταδιοδρομία να αντιτάσσεται στο Παλαιστινιακό κράτος. Επίσης, επιμένει στην πολιτική των προσαρτήσεων, σαν μέσος διασφάλισης του ελέγχου του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Είναι άλλωστε ο ίδιος σημαντικός παράγοντας των ακραίων πολιτικών τάσεων του Ισραήλ, που θεωρούν ότι αυτά τα Παλαιστινιακά εδάφη είναι αυτά που λένε η ιστορική καρδιά του Ισραήλ. Και αν αυτά τα εδάφη είναι η καρδιά του Ισραήλ, θα ήθελα να πω και να φανταστώ μέχρι πού θα φτάνει όλο το σώμα του. Αν ο κ. Νετανιάχου μπορούσε να δράσει κατά τις επιθυμίες του, θα προσαρτούσε ακόμα και τη γη που εκχωρεί στο Ισραήλ το διαβόητο σχέδιο του Προέδρου της Αμερικής, του κυρίου Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της σημερινής ημέρας από την ελληνική κυβέρνηση φοβάμαι ότι δίνει ένα σαφές μήνυμα στήριξης αυτών των παράνομων σχεδίων. Για μας, το τεχνικό, γιατί αναφέρθηκε από συναδέλφους, που αφορά δηλαδή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν ξεχωρίζει από το πολιτικό σκέλος, δεν είναι ξεχωριστό. Για μας δεν συνεργάζεσαι ποτέ, κύριε Πρόεδρε, με κάποιον ο οποίος γράφει το διεθνές δίκαιο στα παλιά του τα παπούτσια, γιατί θεωρείς ότι έχεις εθνικό συμφέρον. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι είναι άφιλος, αλλά και η ιστορία του, ότι η λογική ο εχθρός του εχθρού μου, η ιστορία ότι η λογική ή ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έχει οδηγήσει σε ήττες πάρα πολλές φορές. Εν τέλει, ρωτάω, μήπως η χώρα μας παρά τις διακηρύξεις της θέλει να δείξει ότι κατατάσσεται στους υποστηρικτές αυτού του σχεδίου? Θέλει στα αλήθεια να σταθεί στο πλάι των ακραίων Ισραηλινών τάσεων, πλάι σε ακραίες θρησκευτικές τάσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών? Διότι πέρα από τις πολιτικά ακραίες δεξιές τάσεις, δεν υπάρχει καμία διεθνή στήριξη στα έκνομα αυτά σχέδια. Ακόμα και μέσα στο Ισραήλ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Έχω διαβιβάσει, όπως πολύ
πολύ καλά ξέρετε, σε όλα τα μέσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη σχετική επιστολή του πρώην Προέδρου της Κνησέτ, του κυρίου Μπερχ, ο οποίος, την οποία υποστηρίζουν πάρα πολλές σημαίνουσες φιλελεύθερες προσωπικότητες στην κοινωνία του Ισραήλ, αλλά και την συνυπογράφουν εκατοντάδες πολιτικές προσωπικότητες διαφόρων προελεύσεων από όλη την διεθνή κοινότητα. Και αυτό δείχνει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο Ισραήλ. Τώρα, ας δούμε πού καταλήγουν για το σχέδιο αυτό οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΙΕ. Και διαβάζω επιλέξη. Η προσάρτηση κατεχόμενων περιοχών αποτελεί σοβαρή παραβίαση. Και θα σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Του χάρτη του ΙΕ και των συμβάσεων της Γενέβης και είναι αντίθετη στον θεμελιώδη κανόνα που έχει επαναλάβει πολλές φορές το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το οποίο η απόκτηση περιοχών με τη βία ή μέσω πολέμου είναι απαράδεκτη. Θα αναφέρω μόνο και το σοβαρό ζήτημα του παράνομου επικισμού, για το οποίο έχουμε εμπειρία και εμείς από την Κύπρο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, κύριε Πρόεδρε. Το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να σέβεται το διεθνές δίκαιο, όπως και το δίκαιο πολέμου και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν το κάνει. Και όλα τα υπόλοιπα κράτη, δηλαδή και εμείς, σαν Ελλάδα, έχουμε την υποχρέωση να μην αναγνωρίζουμε την παράνομη κατοχή και να αναπτύσσουμε εθνική και διεθνή δραστηριότητα, προκειμένου να υποχρεωθεί το κράτος κατοχής, δηλαδή το Ισραήλ, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα των Παλαιστινίων στον αυτοπροσδιορισμό. Η Ελλάδα, για ένα λόγο παραπάνω, θα έχουμε και την ιστορική εμπειρία της παράνομης κατοχής στην Κύπρο. Δεν μπορείς να λες λοιπόν ότι δεν θα πάρω θέση ως προς το Παλαιστινιακό, γιατί δεν μπορείς να παραβλέψεις την πολιτική του εταίρου σου στην προκειμένη περίπτωση. Στα αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι με την παρούσα συμφωνία βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, υποχρεωτική κατεύθυνση? Στα αλήθεια, δικαιούμαστε να παραβλέπουμε με ποιο κράτος συμβαλόμαστε? Παίρνουμε θέση γιατί πρέπει να λέμε ποια είναι η κρατική πολιτική του Ισραήλ? Μιλάμε για κατάσχεση γης, για βία των επίκων σε βάρος των Παλαιστινίων, για υπερβολική χρήση βίας, αθρώες συλλέψεις, συλλήψεις, φυλακίσεις μικρών παιδιών, ακόμη και βασανιστήρια? Και έρχεται το νομοσχέδιο αυτό και μιλάει για την τρομοκρατία και για άλλες σχέσεις που θα έχουμε σε σχέση με αυτό το κράτος, για περιορισμό στην ελευθερία του λόγου και τα μέσα ενημέρωσης, για ένα σύστημα διακρίσεων ως προς τα πολιτικά, νομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα με βάση την εθνικότητα και την υπηκότητα. Θα επαναλήφθω λοιπόν και θα κλείσω με αυτό αναγκαστικά στους εμπειρογνώμονες του ΙΕ, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι περιοχές της Δυτικής Όχνης που θα απομείνουν μετά την προσάρτηση θα είναι ένα παλαιστινιακό μπαντουστάν, όπως οι αποκλειστικοί θύλακες μαύρων του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Εν τέλει, έχουμε πραγματικά συνείδηση και συνέστηση με ποιο κράτος συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες? Τι είδους κράτος είναι αυτό? Ποια είναι τα σύνορά του? Πώς αυτοκαθαρίζεται αυτό το κράτος? Γιατί κράτος δικαίου μιλάμε? Πώς κατεχειρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα σε αυτό? Αναφέρομαι στα ελάχιστα λοιπόν διεθνή και ευρωπαϊκά κεκτημένα, τα οποία παραβλέπουμε στην ειδική περίπτωση του Ισραήλ. Την ίδια ώρα θέλουμε να τα επικαλούμαστε αναπτυσσόμενοι, συντασσόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι άλλων χωρών. Αυτή η επιλεκτική πολιτική αλακάρτ, αυτή η ανακόλουθη στάση μας εκθέτει όλους. Πιστεύει λοιπόν κανείς ότι μετά τις προσαρτήσεις θα μειωθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πάθει στο καθεστώς του Απαρτχάιτ? Υπάρχει κανείς που θέλει τυφλή για τις συνέπειες? Εκτός βέβαια από τη διεθνή καταδίκη. Θα επιφέρει σοβαρές ανακαταράξεις στον διεθνών συμμετοχών και ανακατατάξεις στο άμεσο περιβάλλον μας στη Μεσόγεια. Ποια θα είναι η αντίδραση στον αραβικό κόσμο, κύριε Πρόεδρε? Πόσο θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας σε μια τέτοια προοπτική? Η συμφωνία αυτή έχει σημασία και όσον αφορά στην παράμετρο της Τουρκίας. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου το θερμόμενο των σχέσεών μας ανεβαίνει και οι ανάγκες για προμήθειες εξοπλισμού ή υπηρεσίες άμυνας δείχνουν επιτακτικότερες, ποιος θα είναι, πιστεύετε, ο αντίκτυπος αυτής της συμφωνίας σε αυτό το επίπεδο? Με βάση όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι δεδομένη η αντίθεσή μας με την υπογραφή τέτοιου είδους συμφωνίας με το κράτος του Ισραήλ, με τη συγκεκριμένη κρατική οντότητα που έχει πολύ συγκεκριμένη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Με αυτό το κράτος συνάπτουμε συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας. Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε όλα όσα είπαμε για το αντισυμπυμαλώμενο κράτος. Ακόμη όμως και αν το κάναμε, έστω και μια στιγμή, το ίδιο το περιεχόμενο της σύμβασης μας επαναφέρει στη σκληρή πραγματικότητα, αφού διαπνέεται από μια συγκεκριμένη αντίληψη. Διαβάζουμε στην αιτιολογική έκθεση λοιπόν ότι η συμφωνία περιγράφει τη διαδικασία για τους γενικούς όρους προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού της χώρας μας από το Ισραήλ και αντιστρόφως. Θα σταθώ στις δύο τελευταίες λέξεις. Τι σημαίνει αυτό το «και αντιστρόφως»? Προβλέπουμε ότι θα προμηθεύεται και το Ισραήλ αμυντικό εξοπλισμό από την Ελλάδα?
Επειδή μέχρι σήμερα διαβάζουμε μόνο για εξοπλιστικές προμήθειες στη χώρα μας, είναι αναγκαία μια συγκεκριμένη διευκρίνηση. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για προμήθεια εξοπλισμού από την Ελλάδα προς το Ισραήλ? Και αν ναι, για ποιους σκοπούς και εναντίον τίνων θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός? Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ μπορεί να τον χρησιμοποιήσει εναντίον οποιασδήποτε από τις γειτονικές του χώρες, αφού με όλες έχει εχθρικές σχέσεις, εναντίον οποιασδήποτε αραβικής χώρας και οπωσδήποτε και εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Άρα, για αυτόν τον ρόλο θέλουμε να έχει η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή, κύριε Υπουργέ? Θυμίζω επ' ευκαιρία, κλείνω κύριε Πρόεδρε, και την ατυχή εγκατάσταση των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία, που καταπατάει τα ανθρώπινα δικαιώματα που εμείς υποστηρίζουμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ιεμένης. Η προοπτική λοιπόν εξαγωγών από μέρους μας έχει άμεση σχέση με το ρόλο και το μέλλον των ελληνικών βιομηχανιών που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα αποτελεί εθνική ανάγκη, πρωτίστως για τον περιορισμό του υψηλού κόστους των εξοπλισμών μας, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Υπάρχει εν τέλει σχεδιασμός αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, κύριε Υπουργέ? Ας προσδιορθούμε στη ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Μιλάμε ουσιαστικά για μια συμφωνία με ετεροβαρή λειτουργία που θα υλοποιεί μέσω προμηθειών από το Ισραήλ προς την Ελλάδα. Ας δούμε τώρα και τις ειδικότερες προβλέψεις της σύμβασης. Για να επιστρέψουμε στο κρίσιμο ζήτημα της ανάπτυξης των ελληνικών βιομηχανιών, επισημαίνουμε ότι η ίδια η σύμβαση, άρθρο 2, παράγραφος 3, αποκλείει τη λειτουργία αντισταθμητικών παροχών. Ίσως διαφαίνεται μια δυνατότητα στη βάση και μόνο συγκεκριμένης διάταξης, άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ΙΤΑ, που προβλέπει ότι ο αγοραστής θα μπορεί να ορίσει την επίσημη επιστολή αίτησης, δηλαδή στο αρχικό στάδιο, και το επιθυμητό ποσοστό συμμετοχής τοπικών βιομηχανιών. Ο καθορισμός του κόστου των προϊόντων των τοπικών βιομηχανιών του αγοραστή σε σχέση με το τελικό αντικείμενο πώλησης θα είναι... Θα είναι αντικείμενο αναγκαίας και μάλλον σκληρής διαπραγμάτευσης και ο πολιτής από την πλεονεκτική του θέση θα έχει τη δυνατότητα καθορισμού του κόστους των τοπικών βιομηχανιών του αγοραστή, δηλαδή θα μπορεί, σύμφωνα με το συμφέρον του, να υποκοστολογήσει τη συμβολή του. Αναφερόμαστε σε πλαίσιο που αφορά κυρίως σε προμήθειες από το Ισραήλ προς την Ελλάδα. Οπότε πρέπει να σταθούμε και στο άρθρο 9. Αυτό προβλέπει ότι δεν θα είναι δυνατή η εξαγωγή ή η μεταπόληση χωρίς τη γραπτή έγκριση του πολιτή. Ένας προφανώς ετεροβαρής όρος που προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες για τον αγοραστή. Οποιαδήποτε σχετική πρόθεσή του θα αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Το μόνο σημείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί καταρχήν σαν θετικό είναι η διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, όπου ορίζει ότι οι καθορισμένες τιμές εξοπλισμού και υπηρεσιών που θα οριστούν από τις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις θα είναι σταθερές και αμετάβλητες για ολόκληρη την περίοδο της εκτέλεσης της κάθε σύμβασης. Και αυτό όμως αναιρείται στη συνέχεια της διατύπωσης αφού προστίθεται η φράση «εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά». Αυτό δυστυχώς μας επαναφέρει σε αρνητικές προβλέψεις και επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των συμβάσεων που θα ακολουθήσουν. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε ότι είναι δεδομένη η πλήρης αντίθεσή μας στην υπογραφή τέτοιου είδους συμφωνίας με το κράτος του Ισραήλ και προφανώς την καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.